Το πρώτο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να ανακοινωθούν πιο αναλυτικά αποτελέσματα όπως έχουν προκύψει από την απογραφή πληθυσμού και κατοικιών η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Οκτωβρίου του 2021. Μπορεί στις 18 Μαΐου η Στατιστική Υπηρεσία να ανακοίνωσε τα προκαταρτικά αποτελέσματα που φανερώνουν ότι ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές της Δημοκρατίας έχει ανέρθει στις 918.100... Παρουσιάζοντα αύξηση 9,2%. Ωστόσο, η απογραφή επίσημα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτό το στάδιο, η λειτουργοί τη Στατιστική Υπηρεσία ελέγχουν τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από του πολίτε, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η συλλογή νέων στοιχείων σε κάποιε περιοχέ που πιθανόν να μην κατέστη εφικτό να καταγραφούν δεδομένα νωρίτερα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον αντένα αρμόδια πηγή από την Στατιστική Υπηρεσία, αρχέ του 2023 αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία κατά δήμο, κοινότητα, ηλικιακή ομάδα και φίλο. Υπάρχει επίση το ενδεχόμενο να γνωστοποιηθούν και κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά τι κατοικίε. Σε μεταγενέστερο στάδιο, λόγω του ότι χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία των στοιχείων, η στατιστική υπηρεσία θα δημοσιεύσει και πιο εξειδικευμένα στοιχεία, όπω το επάγγελμα, την οικονομική δραστηριότητα, το επίπεδο μόρφωση, μέχρι και πόσοι έχουν το ίδιο όνομα. Τέλο, να σημειώσουμε ότι η συλλογή των δεδομένων έγινε και συνεχίζει να γίνεται είτε με προσωπικέ και τηλεφωνικέ συνεντεύξει, είτε με την περαιτέρω επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων από διοικητικέ πηγέ, όπω είναι το Αρχείο Δικαιούχων του Οργανισμού Ασφάλιση Υγεία, το Αρχείο Γεννήσεων, το Αρχείο Θανάτων, καθώ και το Αρχείο Πληθυσμού. Τα πρώτα επίσημα δεδομένα για τι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναμένεται να σταλούν τέλο του 2022.